Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα από Μαχαίρι Χρυσαυγίτη. Δεν θα μπορούσε λοιπόν στο φεστιβάλ μας και στη μαθητική μας σκηνή να μην αφιερώσουμε αυτή τη μέρα στον Παύλο, αλλά και στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Μπορεί πριν 10 χρόνια, στη δολοφονία του Παύλου στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013, εμείς οι σημερινοί μαθητές να ήμασταν πολύ μικροί, αλλά μεγαλώνοντας ζήσαμε και μάθαμε την αλήθεια. Μάθαμε πως το γεγονός αυτό δεν είναι ακυραυνό σε νεφρία. Καθώς είχαν προηγηθεί η επίθεση στους Αιγυπτίους αλληλεργάτες στο Πέραμα, η δολοφονία του εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, η απόπειρα δολοφονίας κατά των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Εμείς οι μαθητές λοιπόν δεν ξεχάσαμε, δεν ξεχνάμε και γι' αυτό δεν μένουμε σιωπηλοί. Ήμασταν χιλιάδες μαζί με το λαό όταν διαδηλώναμε την ημέρα που επιτέλους ακούσαμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και μπήκαν στη φυλακή. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι παρά τις δικαστικές αποφάσεις που στείλανε τους ναζί εγκληματίες στη φυλακή, ο αγώνας για να μην ξαναβγούν από τις τρύπες τους συνεχίζεται. Αφού ο φασισμός είναι γέννημα θρέμα του σάπιαυτού συστήματος εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού. Γι' αυτό και οι νόμοι του κράτους τους έριξαν στα μαλακά. Γιατί οι φασίστες είναι τα μαντρόσκυλα των επιχειρηματιών, των εφόπλιστών που τα αμολάνε για να χτυπήσουν μετανάστες, εργάτες που ξεσηκώνονται, μαθητές που δεν σκύβουν το κεφάλι, καλλιτέχνες που με το έργο τους καταδικάζουν τον φασισμό, παλεύουν ενάντια σε αυτόν. Και αυτό αποδεικνύεται από τις ευθύνες που έχουν το κράτος και οι κυβερνήσεις, αφού η δίκη της Χρυσής Αυγής καθυστέρησε 7 ολόκληρα χρόνια και με τις αλλαγές του ποινικού κώδικα που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την έριξε στα μαλακά. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο κατά τα άλλα καταδικασμένος Κασιδιάρης, ο κατά τα άλλα καταδικασμένος και φυλακισμένος Ναζί Κασιδιάρης, έδινε και δίνει σημερινά συνεντεύξεις μέσα από τη φυλακή, στηρίζοντας και επίσημα την προεκλογική εκστρατεία του ακροδεξιού κόμματος των Σπαρτιατών, με κρατική ανοχή και υπερπροβολή από τα ΜΜΕ. Αποδεικνύεται από τη δολοφονία του Μιχάλη λίγο καιρό πριν στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ανοχή του κράτους, αφήνοντας τους χούλιγκανς να διασχίσουν τη μισή Ελλάδα με τη βοήθεια ντόπιων συνεργατών τους και τελικά να το δολοφονήσουν. Ένα είναι το σίγουρο, ότι ο φασισμός δεν μπαίνει σε νόμους και κανόνες. Ο μόνος φραγμός είναι αγώνας μας, ο αγώνας του λαού. Το χρωστάμε στον Παύλο. Ούτε φόβος, ούτε χώρος φασίστες. Εμείς τα μέλη της ΚΝΕ και οι φίλοι, όλοι όσοι αειδιάζουμε με τις φασίστες και τις άπιες ιδέες τους, κινόμαστε σε κάθε σχολή και γειτονιά εγγύηση ότι οι φασίστες τρώνε πόρτα ξανά και ξανά. Εκλέγουμε αγωνιστές μαθητές στα πενταμελή και στα δεκαπενταμελή μας. Οι φασίστες έχουν αλλεργία άλλωστε στο συλλογικό αγώνα, στη διεκδίκηση για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Όπως αποδεικνύεται κάθε φορά που θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε μετανάστες, σε γείτονες λαούς που το έχουν ανάγκη. Εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας στα θύματα των πολέμων και πρόσφυγες και μετανάστες. Παίρνουμε πρωτοβουλίες στο μάθημα, στη σχολική γιορτή, στην εκδρομή, ώστε να αποκαλύπτουμε το χαρακτήρα του φασισμού ως γέννημα θρέμα του συστήματος της αδικίας. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Δυναμώνουμε κάθε μέρα τον αγώνα για τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει. Για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ελπίζουμε και αυτό το αφιέρωμα να είναι από τα δεκάδες δρόμενα που έχουμε δημιουργήσει για το φεστιβάλ μας, ώστε περισσότεροι να κάνουν πράξιμα το σύνθημα του φεστιβάλ. Να μπουν στον αγώνα, να γίνουν μέλη της ΚΝΕ για να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη.